είπεν για μας ευγενία. Είναι αποφθέγματα Αγίων Αμάδων, δηλαδή γεροντισών, Αγίων γυναικών, που είναι αποθασαυρισμένα εις το μητερικό του μακαριστού καθηγητού Δημητρίου Τσάμι. Συμφέρει σε μας, είπεν για μας ευγενία, να ζητιανεύουμε, φτάνει μόνο να είμαστε με τον Ιησού. Γιατί πλούσιος είναι όποιος είναι μαζί με τον Ιησού, έστω και αν είναι φτωχός σε υλικά αγαθά. Επετίν ημίν συμφέρει και μόνον με τα Ιησού είναι. Μας συμφέρει να είμαστε πέτες, αρκεί να είμαστε με τον Χριστό. Πλούσιος γαρεστή πας ο με τα Ιησού ον, καν σωματικός υπένης. Αληθινά πλούσιος είναι αυτός που είναι με τον Χριστό, ακόμα και αν είναι σωματικά φτωχός. Γιατί εκείνος που προτιμάει τα γήινα, αντί για τα πνευματικά, θα χάσει και τα δύο. Ενώ αυτός που επιθυμεί τα επουράνια, θα απολαύσει οπωσδήποτε και τα επίγεια αγαθά. Ο μεν γάρ τα εν τη γη προτιμών των πνευματικών, αφωτέρων εκπεσείται. Αυτός που κυνηγάει δηλαδή μόνο την ύλη και τα αγαθά της γης, θα χάσει και τα υλικά αγαθά, θα χάσει και τα πνευματικά, τα ουράνια, τα αιώνια. Ο δε των ουρανίων επιθυμών και των επιγής τεύξεται πάντως αγαθών. Ενώ αυτός ο οποίος αναζητά, επιθυμεί τα ουράνια αγαθά, τη Βασιλεία του Θεού, αυτός θα πετύχει και τα κείνα αγαθά. Και αν μη τι άλλο δεν θα στερηθεί, δεν θα φτάσει στην εσχάτη ένδια, όπως πάντοτε έχει αποδειχθεί αυτό στην ιστορία. Βλέπουμε τον Ισραηλιτικό λαό που επειδή αγαπούσε τον Θεό, κατ' εντολή του Μωυσέως βγήκε στην έρημο και εκεί δεν στερήθηκε τίποτε. Για 40 χρόνια ο Θεός τους έτρεφε και τους συντηρούσε και μάλιστα με θαυμαστούς τρόπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε και τα παπούτσια του 40 χρόνια στην έρημο που περπατούσαν δεν έλειωναν και καθημερινά τρεφόντουσαν με το μάνα και θαυματουργικά ανέβλησαν πολλές φορές πηγές μέσα από βράχους. Επομένως είναι πολύ αληθινό αυτό που λέει η γερόντισσα Ευγενία, όταν ο άνθρωπος ζητάει τα επουράνια οπωσδήποτε θα έχει και τα επίγεια, τουλάχιστον τα αναγκαία, όπως μας το έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Ζητείτε πρώτο τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα, δηλαδή και όλα αυτά που χρειάζεται κανείς για να ζήσει, το φαγητό, τα ενδύματα, μια στοιχειώδη προστασία για το σώμα, όλα αυτά, τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν, μας λέγει ο Κύριος, θα σας τα δώσω εγώ. Αρκεί εσείς να αναζητάτε εμένα, να ζητάτε τη Βασιλεία μου, να επιζητείτε να καταταχθείτε στην ουράνια Βασιλεία, στον Παράδεισο, και να επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού μέσα σας. Δηλαδή, ο Κύριος να είναι βασιλεύς και κυβερνήτης σας, που σημαίνει κάθε στιγμή να κάνετε το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα του κόσμου ή του διαβόλου ή του κακού εαυτού σας. Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί έτσι, τότε οπωσδήποτε δεν θα στερηθεί τα αναγκαία για να ζήσει και αυτήν την σύντομη, την πρόσκαιρη επίγεια ζωής. Όταν όμως ο άνθρωπος προσανατολίζεται μόνο στα ανθρώπινα, στα γήινα, στα υλικά αγαθά, τότε δεν χάνει μόνο αυτά, αλλά χάνει και τα επουράνια. Ρώτησε για μας Θεοδώρα, τον Πάπα Θεόφιλο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλο, από το 385 μέχρι το 412 ήταν η Πατριαρχία του, και τον διαδέχθηκε ο ανεψιός του, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ρώτησε λοιπόν τον Πατριάρχη Θεόφιλο για μας Θεοδώρα, τι σημαίνει το ρητό του Αποστόλου Παύλου των καιρών εξαγοραζόμενοι. Όπως λέει ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος, να εξαγοράζουμε τον καιρό, να επωφελούμαστε των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Και εκείνος της λέγει,
λέξη εξαγοραζόμενη δείχνει το κέρδος. Παραδείγματος χάρη, βρίσκεσαι σε μια περίσταση που μπορείς να υπερηφανευτείς. Αγόρασε με την ταπεινοφροσύνη και τη μακροθυμία την περίσταση αυτή και άντλησε κέρδος για τον εαυτό σου. Εξαγόρασε τον καιρό, αξιοποίησε την ευκαιρία και ενώ μπορείς να καυχηθείς, να υπερηφανευτείς, μην το κάνεις. Αλλά ταπεινοφρόνησε, μακροθύμησε και έτσι κερδίζεις αιώνια. Άλλοτε πάλι βρίσκεσαι σε ώρα περιφρόνησης και σχήνης. Σε περιφρονούν, σε ντροπιάζουν. Με την ανεξικακία σου αγόρασε την ευκαιρία αυτή και απόκτησε πνευματικά κέρδη. Δείξε υπομονή και μακροθυμία στην περιφρόνηση. Και όλα τα εναντία, εάν το θέλουμε, γίνονται για μας κέρδη. Αυτό που φαίνεται οδυνηρό για τον κοσμικό άνθρωπο, για τον πνευματικό άνθρωπο μπορεί να γίνει αφορμή κέρδους. Καιρός ύβρεος συμπάρεστην, αγόρασον την ταπεινοφροσύνη και μακροθυμία των της ύβρεος καιρών και έλκυσον κέρδος προς εαυτόν. Καιρός ατιμίας, την ανεξικακία αγόρασον των καιρών και κέρδισον. Και πάντοτε εναντία, εάν θέλουμε, κέρδη γίνονται ημίν. Και ο Θεός πάρα πολλές φορές από τα εναντία, οικονομείται εναντία από τα αντίθετα, βγάζει, δηλαδή από αυτά που φαίνονται πικρά και οδυνηρά, βγάζει γλυκείς και εύχυμους καρπούς. Μέσα από τις αντιξιότητες και τις δυσκολίες, οικονομεί ο Θεός τη σωτηρία μας και την αιώνια χαρά και μακαριότητά μας. Είπεν για μας Θεοδώρα, αγωνιστείτε να εισέλθετε από την στενή πύλη. Αγωνίσαστε εισελθήν δια της στενής πύλης. Είναι αυτός ο λόγος του Κυρίου. Και συνεχίζει. Όπως τα δέντρα, αν δεν συναντήσουν κακοκαιρίες και βροχές, δεν μπορούν να κάνουν καρπούς, έτσι και για μας. Η ζωή αυτή επίγεια είναι όπως η κακοκαιρία. Αν δεν περάσουμε ανάμεσα από πολλές θλίψεις και πειρασμούς, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Επομένως, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι κακοπάθειες είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν να οριμάζουμε πνευματικά, να στερωνόμαστε στην πίστη και στην πνευματική ζωή, εφόσον βέβαια θα κάνουμε υπομονή και θα τα δεχτούμε με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη αυτά που μας δίνει ο Θεός και παραχωρεί στην αγάπη Του και δεν θα είναι για μας αυτά αφορμή ζημίας πνευματικής αλλά κέρδους. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα δέντρα, τα οποία όσο κουνιούνται από τους ανέμους και τις κακοκαιρίες, τόσο απλώνουν πιο βαθιά τις ρίζες τους. Ον τρόπον γάρ τα δέντρα, εάν μη λάβους οι χειμώνας και οι ετούς, καρποφορήν ουδύνανται, και δεν μπορεί να καρποφορήσει το δέντρο αν δεν περάσει κακοκαιρίες και χειμώνες, ούτω και ημίν ο αιών ούτως χειμώνεστη. Έτσι και εμείς δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε καρπούς πνευματικούς σε βάρος στο Θεό αν δεν περάσουμε χειμώνες, δυσκολίες. Και αν μη δια πολλών θλίψεων και πειρασμών, ούτε νησόμεθα της Βασιλείας των Ουρανών γενέστε κληρονόμοι. Και αν δεν περάσουμε μέσα από πολλές θλίψεις και πειρασμούς, δεν θα μπορέσουμε να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως μας έχει πει ο Κύριος, δια πολλών θλίψεων, δι' ημάς εισελθήν εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, οι διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις που μας ξεβολεύουν εντός εισαγωγικών δεν πρέπει να είναι απεχθείς για μας, αλλά ευπρόσδεκτες, γιατί είναι παραχώρηση του Θεού, έτσι ώστε να έχουμε καρπούς πνευματικούς και να αξιωθούμε της σωτηρίας. Είπε πάλι για μας Θεοδώρα, καλό πράγμα είναι να αποσύρεται κανείς και να ησυχάζει, γιατί ο φρόνιμος άνθρωπος, όπως λέγει και η Αγία Γραφή, ασκεί την ησυχία. Είναι από τις παροιμίες. Ανήργαρ φρόνιμος, ησυχία ανάγει. Καλό λοιπόν το ησυχάζει. Στα αλήθεια, είναι μεγάλο πράγμα
για μία μοναχή ή ένα μοναχό να ησυχάζει και προπάντων για τους νέους στην ηλικία, αλλά οπωσδήποτε και για κάθε χριστιανό. Αλλά γνώριζε ότι από την ώρα που κάποιος έχει σκοπό να εφαρμόσει την ησυχία, αμέσως έρχεται ο πονηρός και πιέζει την ψυχή με ακηδεία, με ολιγοψυχία, με λογισμούς. Πιέζει και το σώμα με αρρώστιες, με αδυναμία, με παράλυση των γονάτων και όλων των άλλων μελών και έτσι παραλύει τη δύναμη της ψυχής και του σώματος. Και το υποβάλλει την ιδέα ότι είμαι άρρωστος και δεν έχω κουράγιο να αρχίσω την προσευχή. Αν όμως συνέλθουμε και αγωνιστούμε, όλα αυτά διαλύονται. Μας λέγει λοιπόν η Αμά Θεοδώρα, η Αμάς Θεοδώρα, τις δυσκολίες που έχει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ασκήσει την ησυχία, τη μόνωση, τη σιωπή, για να μπορέσει να προσευχηθεί σωστά και να ευαρεστήσει στον Θεό. Γιατί όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, η ησυχία είναι αρχή της καθάρσεως από τα πάθη και τις διάφορες αμαρτίες. Μέγα γάρα λιθός, παρθένου ή μοναχό ησυχάζει, μάλιστα δε της νέης. Αλλά γίνος και ότι προωθείται ησυχάσε, ευθέως ο πονηρός έρχεται και βαρύ την ψυχή. Αυτός που έχει πρόθεση να ησυχάσει, αμέσως αντιμετωπίζει τον ερχομό του πονηρού, ο οποίος φέρνει βάρος στην ψυχή με ακηδεία, ενακηδίες, ενολιγοψυχίες, το φέρνει ολιγοψυχία, λογισμούς, βαρύ και το σώμα εν ασθενείες, φέρνει βάρος και στο σώμα, το κάνει ασθενικό, εν ατονία, εν λύση γονάτων και όλων των μελών και λύει τη δύναμη της ψυχής και του σώματος. Και ότι ασθενώ και ούκ ισχύω βαλεί τη σύναξη. Και του βάζει την ιδέα ότι είναι άρρωστος και δεν μπορεί να συμμετάσχει στην σύναξη, στην κοινή προσευχή. Αλλά αν νύψουμε, πάντα τα αυτά διαλύονται. Αν όμως δείξουμε εγρήγορση πνευματική, τότε όλα αυτά διαλύονται. Ήταν κάποιος μοναχός και μόλις ετοιμαζόταν να αρχίσει την προσευχή του, τον έπιανε ρίγος και πυρετός και ένιωθε σφίξιμο στο κεφάλι του που τον ενοχλούσε. Και τότε έλεγε στον εαυτό του, «Να, είμαι άρρωστος και κάποια στιγμή θα πεθάνω. Ας σηκωθώ λοιπόν, προτού πεθάνω, να αρχίσω την προσευχή μου». Και με τη σκέψη αυτή βίαζε τον εαυτό του και άρχιζε τον κανόνα του. Και μόλις σταματούσε η προσευχή του, σταματούσε και ο πυρετός. Και κάποιος άλλος αδελφός πάλι αντιστάθηκε σε αυτό το λογισμό του πονηρού, άρχισε την προσευχή του και νίκησε τον κακό λογισμό. Βλέπουμε δηλαδή την απάτη του διαβόλου που μας φέρνει αδιαθεσία την ώρα που είναι να κάνουμε την προσευχή μας και το συνηθισμένο μας κανόνα που μας έχει ορίσει ο πνευματικός με σκοπό να μας αποτρέψει και να μας κάνει να αναβάλουμε την προσευχή και αν είναι δυνατόν να μην την κάνουμε ποτέ. Αυτό συνέβαινε και με αυτόν τον μοναχό και όσοι ήρχε το λέει βαλήν τη σύναξη όπως ερχόταν να κάνει την προσευχή του, τη συνήθη ελάμβανε αυτόν ρίγος και πυρετός και η κεφαλή τόνο οχλήτο και ούτως έλεγενε αυτό ότι ιδού ασθενώ και ενίοτε αποθνίσκω. Εγερθώ ουν πριν αποθάνω και βάλω την σύναξη. Έκανε όμως μια πολύ έξυπνη σκέψη και έλεγε να, λοιπόν, αρρωσταίνω και πεθαίνω. Ήρθε το τέλος μου. Λοιπόν, ας κάνω την προσευχή μου πριν πεθάνω, έτσι ώστε τουλάχιστον αυτή την ίστατη ώρα να ευαρεστήσω στο Θεό. Και με αυτό το λογισμό, το λογισμό τούτο εβιάζει το εαυτόν και έβαλε τη σύναξη και έκανε τη συνηθισμένη του προσευχή. Και ως κατέπαυε η σύναξη και όταν τελείωνε η προσευχή, κατέπαυε και ο πυρετός. Ήτανε καθαρά από το πειρασμό αυτός ο πυρετός. Βλέπουμε πως και ο διάβολος, κατά παραχώρηση Θεού, κάνει τον άνθρωπο να νιώθει αδιάθετος, ασθενής, έτσι ώστε να τον αποτρέψει από τα πνευματικά του καθήκοντα, από την προσευχή του και από το συνηθιτό πνευματικό κανόνα. Και πάλι τούτο το λογισμό, αδελφός ανθέστηκε και έβαλε τη σύναξη και ενίκησε τον λογισμό. Και άλλος αδελφός αντιστάθηκε σε αυτό το λογισμό
του πονηρού, που ξεκινάει βέβαια από το πάθος της φυλαυτίας που όλοι λίγο πολύ έρχομαι, και άρχιζε την προσευχή του και έτσι νικούσε τον κακό λογισμό. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.